Προς το παρόν εξακολουθούν οι εναπομείνατες εργαζόμενοι της Βινσί να εργάζονται στον αυτοκινητόδρομο της Πατρών Κορίνθου, ωστόσο βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων για το τι μέλη γενέστε, για το αν το έργο θα συνεχιστεί ή θα πάει περίπατο. Την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να γίνουν ανακοινώσεις από την πλευρά της εταιρείας, κάτι το οποίο αναβλήθηκε, μιας και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρχε οριστική απόφαση. Την ίδια ώρα, όπως δημοσιεύει το πρώτο θέμα, γραμμένο στο πόδι, θεωρούν οι εργολάβοι το μνημόνιο που εισάγει στην Μεγάλη Εβδομάδα στις κοινοπραξίες των σταματημένων αυτοκινητοδρόμων. Καθώς η πρόταση της κυβέρνησης για να ξεφρακάρουν τα έργα δεν φαίνεται να πείθει ούτε τους παραχωρησιούχους, αλλά κυρίως ούτε τις τράπεζες. Παρά τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων ότι η συμφωνία θα υπάρξει μέσα στο Μάιο, η έκβαση των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη, καθώς οι εργολάβοι θεωρούν ότι δεν διασφαλίζονται τα έργα και κυρίως η βιωσιμότητά τους. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, το Υπουργείο προτείνει έναν κουμπαρά 500 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να υπάρξει μια ενδιάμεση συμφωνία χρηματοδότησης μέχρι τα τέλη του χρόνου, χωρίς όμως να διευκρινίζεται πού θα βρεθούν οι πόροι. Ο Υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέπας έχει δηλώσει ότι τα χρήματα θα προέλθουν από τον τακτικό προϋπολογισμό, αλλά οι συνομιλητές του εμφανίζονται δύσπιστοι. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι έχει εξοικονομήσει τους πόρους αυτούς, χωρίς όμως να πιστοποιείται από πουθενά ότι υπάρχουν τα χρήματα, είτε πρόκειται για εθνικούς πόρους, είτε για κάποιο δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, αναφέρει στέλεχος μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, που δηλώνει ότι είναι αναγκαίο για τα έργα να προχωρήσει άμεσα μια συμφωνία, όχι όμως και εφικτό. Η κυβέρνηση πάντως δηλώνει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να μην καταρρεύσουν οι συμβάσεις παραχώρησης και η γραπτή της πρόταση προς τους εργολάβους θεωρεί ότι είναι η βάση ενός δίκαιου διαλόγου για να διασωθούν. Ενώ όμως το μέτωπο των διαπραγματεύσεων είναι ανοιχτό, από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να αποφευθεί η αναστολή εργασιών στην Κορίνθου Πατρών, που σύμφωνα με τους εργολάβους το έργο έχει στεγνώσει από ρευστό, με αποτέλεσμα, εάν δεν υπάρξει άμεση ένεση, να κινδυνεύουν να σταματήσουν εργασίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσπάθειες εστιάζονται στο να καταβληθούν χρήματα από ΦΠΑ, όμως ακόμη και χθες τα μηνύματα που έλαμβαναν οι εργαζόμενοι ήταν αντικρουόμενα. Εκπρόσωποι των εργαζομένων της Βινσί, η οποία ήδη έχει απολύσει πάνω από 100 άτομα από τις αρχές του χρόνου, δεν διστάζουν να μιλήσουν ακόμη και για διάσταση απόψεων μεταξύ ελληνικών και τεχνικών εταιριών, υποστηρίζοντας ότι οι ξένοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν να συνεχιστούν οι εργασίες.